Οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ανέδειξαν νικήτρια και αυτοδύναμη την παράταξη της ΔΑΚΕ με 7 έδρες. Να σημειωθεί ότι η αυτοδύναμη έχει αναπετύχει από το 1983. Αναλυτικά τα αποτελέσματα. Ψήφισαν 249 αντιπρόσωποι επί συνόλου 295 εγγεγραμμένων. Έλαβαν ΔΑΚΕ 134 ψηφοδέλτια και 7 έδρες. ΔΑΣ 54 ψηφοδέλτια και 3 έδρες. ΑΣΚΕ 50 ψηφοδέλτια και 3 έδρες. Και Αγωνιστική Πρωτοβουλία 6 ψηφοδέλτια και καμία έδρα. Οι εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι εξής. Δήμα Κωνσταντίνα Κώσιβας Γεώργιος, Κρανιάς Βασίλειος, Σκυλοδήμος Αναστάσιος, Μάτζιου Ελένη, Μητσιούλης Αθανάσιος, Παχής Θεόδωρος. Από την Δάση Αρμάκος Δημήτριος, Δημουλάς Ευάγγελος Χερούντας Θεοφάνης, από την Άσκε, Μαντέλας Μιχάλης, Διαμαντόπουλος Παναγιώτης και Αγγέλης Αθανάσιος. Για την Εξελεκτική Επιτροπή εξελέγησαν από την ΔΑΚΕ η Τζαμαλής Χρήστος, Καρτσάνα Καρά Κωνσταντία και Χίμα Στέριος, από την ΔΑΣ ο Μπακάσης Δημήτριος και από την Άσκε η Χλωρουβάια. Ενώ αντιπρόσωποι για την ΓΕΣΕ εξελέγησαν από την παράταξη της ΔΑΚΕ η Δήμα Κωνσταντίνα, Σκυλοδήμος Αναστάσιος και Καρτσάνα Καρά Κωνσταντία και από την παράταξη της ΑΣΚΕ ο κ. Μαντέλας Μιχάλης. Οι εκλογές του Εργατικού Κέντρου τελείωσαν το Σάββατο 26 το μηνός. Το ευχάριστο για μας και θετικό αποτέλεσμα είναι ότι η ΔΑΚΕ πήρε την αυτοδυναμία. Μετά πράγματι από πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα το 1983, που ήταν η ΔΑΚΕ αυτοδύναμη. Είναι πολύ σημαντικό για μας, έχει μεγάλη δύναμη και ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί είμαστε απέναντι στους εργαζόμενους, ξεκινήσαμε μια πορεία εδώ και 3 χρόνια να είμαστε κοντά σε όλο στον κόσμο της εργασίας, στους απλούς ανθρώπους και στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Γιατί είναι σε όλους γνωστό ότι τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα που είχαν αντιμετωπίσει όλα τα εργατικά κέντρα και γενικότερα ο συνδικαλισμός. Δουλέψαμε όσο μπορούσαμε πιο μεθοδικά, πιο οργανωμένα. Είμαστε κοντά στο κάθε πρόβλημα του εργαζομένου. Το εργατικό κέντρο ήταν γεμάτο καθημερινά από ανθρώπους που ερχόντουν να ενημερωθούν και να μάθουν για το μικρό ή το μεγάλο τους πρόβλημα. Είμαστε κοντά σε εκείνους και αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς. Για μας είναι άκρως ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ δυνατό. Αυξήσαμε τις δυνάμεις μας και κρατήσαμε και τις 3 έδρες, μεγάλες δυνάμεις και αυτές για την ΓΕΣΕ. Πολύ σημαντικό για μας. Επίσης θέλω να πω ότι όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνδικαλιστές αντιπρόσωποι που ήρθαν και μας τίμησαν με την ψήφο τους, θέλω να το σημειώσω ότι ήρθαν και από μεγάλες αποστάσεις, μακρινές έξω από την περιοχή μας, για να είναι κοντά μας. Θέλω να τονίσω ότι όλη αυτή η επιτυχία δεν είναι προσωπική, είναι συλλογική προσπάθεια όλων των συναδέλφων, όλων που δουλέψαμε μεθοδικά, όλων των συναδέλφων που είναι στη ΔΑΚΕ, ήμασταν και πριν μαζί, όπως ο συνάδελφος ο Γιώργος Κώσιβας, που μαζί κάναμε τεράστιες προσπάθειες όλα αυτά τα 3 χρόνια, να μπορούμε να δουλέψουμε όσο μπορούμε πιο μεθοδικά για να λύσουμε τα πολλά και δύσκολα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσουμε. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πότε θα συγκροτηθεί σώμα? Βάσει του καταστατικού, από 10 μέρες και μετά μπορούμε να κάνουμε συνέλευση. Ο πλειοψηφών σύμβουλος καλεί όλους τους υπόλοιπους εκλεγέντες για να γίνουμε σε σώμα. Αυτό θα γίνει μέσα σε 10 μέρες.